centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Παπτσόγλου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές. Καλά είμαστε. Καλά, δόξα του Θεού. Τι λέει το Άργος, τι λέει το Άργος. Τι να πει, το Άργος καλά είναι, ευτυχώς βγήκε λίγο ήλιος, γιατί με τον άλλο καιρό δυστυχώς βλέπουμε ότι η κατάσταση της επιδημίας δεν πάει καλά γενικότερα. Παραμένουμε σε δύσκολη στιγμή, αλλά πάντα πρέπει να αισιοδοξούμε. Νέα μέτρα εμφαρμόζονται πια από το Σάββατο, για να δούμε πώς θα πάμε. Το θέμα δεν είναι μόνο τα μέτρα, το θέμα είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι αυτό που λέγαμε και ακόμη με την αρχή της πανδημίας για το θέμα της ατομικής ευθύνης. Mm. Έχουμε όλοι υποχρέωση ως μέλη αυτής της κοινωνίας να τηρούμε τα ατομικά μέτρα προστασίας και πλέον και ό,τι μας παρέχει η επιστήμη σήμερα. Δυστυχώς κολλάμε εκεί από ό,τι φαίνεται, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, και δεν θα μπω σε αυτό, είναι προσωπικό νομίζω δικαίωμα του καθενός. Ναι. Δυστυχώς όμως σε όλη αυτή την διαδικασία μπορεί να έχεις ως δημότης, ως πολίτης αυτού ενός ευνομούμενου κράτους δικαιώματα, αλλά έχεις και υποχρεώσεις. Είναι κρίμα όταν βλέπουμε συνάνθρωποι μας χωρίς κανένα υποκείμενο νόσημα, σε νεαρή ηλικία. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για θανάτους 50 χρονών ή 55 χρονών, όταν το προσδόκιμο ζωής μετά τον πόλεμο ανέβηκε κατά 20 χρόνια χάρη στον εμβολιασμό, και δυστυχώς φτάνουμε σε σημεία από κάποιους αρνητές, ξαναλέω για τους δικούς τους λόγους, να φτάνουμε σε σημείο να χάνονται ζωές αδίκως. Είναι κρίμα, είναι λυπηρό για τους συγγενείς αλλά και για όλους τους συνδημότες, γιατί δεν πάβουν να είναι άνθρωποι, δεν πάβουν να είναι συμπολίτες μας. Για να έρθουμε λοιπόν στα θέματά μας. Πραγματικά αυτές οι μέρες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Χάθηκαν από την Καστοριά πολύ πολύ αγαπημένα πρόσωπα. Με την ευκαιρία παρέλαση εσείς τα κάνετε στο Άργος? Όχι, από ό,τι βλέπω ο προσανατολισμός με βάση τα σημερινά δεδομένα. Το λέω γιατί η Καστοριά προσανατολίζεται στο να κάνει κανονικά την παρέλαση με όλα τα δεν τμήματα. Δεν το ξέρω, παρότι είχαμε κουβεντιάσει με τον αγαπητό συνάδελφο. Και το είχε πει ότι θα βγάζετε μια κοινή απόφαση. Απόφαση ότι και προσανατολιζόμασταν στο να μην γίνει. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, από ό,τι είδαμε και με τα ημίμετρα της 28ης. Ναι, αυτό που έγινε την 28η δεν ήταν, δεν νομίζω, δηλαδή, που τελικά δεν παρέλαση κανέναν. Δεν έγινε όπως δεν έγινε. Την πήγαμε να μην κάνουμε παρέλαση για να αποφύγουμε να κάνουμε μια μίνι παρέλαση και γέμισαν τα καφέ και οι πεζόδρομοι με κόσμο, παιδιά. Και τελικά όχι απλά δεν αποφύγαμε, το κάναμε και χειρότερο, τον οποίο από ό,τι θα δούμε τα αποτελέσματα, εκτιμώ θα τα δούμε την άλλη εβδομάδα. Το η αίσθηση μου είναι και η μικρή πλέον εμπειρία με τα στατιστικά που κρατάω. Ψεύτης να βγω. Ναι, γιατί εδώ πρέπει να είναι καθαρές οι κουβέντες. Ή κάνουμε παρέλαση και την κάνουμε όπως πρέπει, ή δεν κάνουμε καθόλου. Η απόφαση θα βγει μάλλον αύριο και προσανατολιζόμαστε στο να πάμε μόνο καθαρά στο κομμάτι της δοξολογίας στην Εκκλησία με εκπροσώπους μόνο των σημεοφόρων και με αποστάσεις κανονικά και εννοείται με χρήση μάσκας και της κατάθεσης στεφάνων μόνο στο μνημείο της πόλης χωρίς παρελάσεις, χωρίς τίποτε. Να μην υπάρχει συγχρονισμός. Αυτή δεν είναι η απόφαση του Άργους λοιπόν. Θα δούμε και της Καστοριάς, γιατί επαναλαμβάνω, οι δικές μας πληροφορίες για την Καστοριά κάνουν λόγο παρέλαση κανονικά με όλα τα παιδιά, με όλα τα τμήματα, με όλα τα σχολεία. Θα δούμε όμως. Μέχρι τις επίσημες ανακοινώσεις θα δούμε. Εξάλλου, για αυτές τις περιπτώσεις πολλά πράγματα αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Έτσι. Ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι μέχρι που να έχουμε την τελική απόφαση. Ωραία. Πάμε τώρα σε αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας εδώ στην εκπομπή, κύριε Παπτσόγλου. Μια βλάβη που συνέβη. Ακριβώς τι ήταν, θα μας το εξηγήσετε, γιατί μας έκανε πολύ εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο μας το παρουσίασαν άνθρωποι που μας πήραν από την Ασπρογλυσιά, από τις Βρύσες δηλαδή,
Να βγαίνει σαπούνι, να βγαίνει... Σαπούνι, σαπούνι, γίναμε σαπουνοποιία. Τι έγινε εδώ στην Ασπουπλησιά. Καταλαβαίνετε ότι ανθρώπινα και μόνο, να το δει κάποιος, ας πούμε, στη βρύση του, καταλαβαίνετε ότι αναστατώνται. Σου λέει, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Ακούστε λίγο, όχι, δεν είναι τα πράγματα έτσι ακριβώς. Έτσι να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. Καταρχήν, όντως ήταν σαπούνι, έτσι δεν ήταν σαπούνι, ε. Και πού βρέθηκε το σαπούνι στη βρύση. Θα σας πω. Στην Ασπουπλησιά γινόταν μια προσπάθεια ακριβώς την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Να λύσουμε οριστικά το πρόβλημα της λειψιδρίας που είχε δημιουργηθεί το προπερασμένο καλοκαίρι αρχικά και ειδικά το περασμένο καλοκαίρι, ναι, που μαρτυρήσαμε και εμείς σαν Δήμος αλλά και οι κάτοικοι. Γιατί τα νερά ήταν συγκεκριμένα, ξέρουμε ότι διανύσαμε το πιο ξηρό καλοκαίρι της τελευταίας πεντηκονταετίας, με αποτέλεσμα οι τρεις πηγές οι οποίες τροφοδοτούσαν το σύστημα ίδρυυσης Ασπουπλησιάς να έχουν η μία να στεγνώσει εντελώς και άλλες δύο να έχουν πολύ μειωμένη παροχή και η μοναδική μία γεώτρηση που υπήρχε η οποία ήταν γύρω στα 60 μέτρα κάποια στιγμή έβγαζε λίγο νερό, κάποια στιγμή δεν έβγαζε καθόλου. Μιλάμε για μια πολύ δύσκολη περιοχή γεωλογικά που θεωρητικά ένας έμπειρος γεωλόγος βλέποντας ένα γεωλογικό χάρτη λέει εδώ παιδιά μην τρυπήσετε να κάνετε γεώτρηση καθόλου, δεν έχει νόημα με τα πετρώματα που έχει να βγάλετε νερό. Παρότι λοιπόν υπάρχει όμως το πρόβλημα πρέπει να το λύσουμε, έτσι δεν έχουμε μείνει ποτέ σε κάποιο πρόβλημα άλυτο. Είχαμε δύο εναλλακτικές. Η μία ήταν να δούμε αν θα μπορούσαμε και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία να πάμε να εκτελέσουμε μια γεώτρηση σε μια ακτίνα 20 μέτρα από την παλιά, όπως προβλέπει η νομοθεσία, σε αντικατάσταση της παλιάς γεώτρησης, και η άλλη να βρίσκαμε κάποια άλλη εναλλακτική με κάποιον τρόπο να ενισχύσουμε, όπως λέμε, το δίκτυο ίδρυυσης. Εκεί λοιπόν με πολύ μερή και πολύ ωραία επιστημονική μελέτη, και καταθέτοντας, αν θέλεις Χρήστο, και όλη την εμπειρία αυτή που είχα λόγω επαγγέλματος, φορέσατε και τις φόρμες εργασίας, είδα. Αποφάσισα σε συνεργασία με άλλους δύο φίλους γεωτεχνικούς να επιλέξουμε μία θέση για να κάνουμε μία γεώτρηση μέσα και όλα στα πλαίσια αυτά, έτσι, στα 20 μέτρα από την παλιά γεώτρηση. Εκεί λοιπόν βρήκαμε και έναν κατάλληλο εργολάβο ο οποίος είχε τον απαραίτητο εξοπλισμό, γιατί όλα τα γεωτρύπανα δεν είναι τα ίδια. Επιλέξαμε λοιπόν τον τρόπο διάτρησης, ξεκίνησε η γεώτρηση, φτάσαμε μέχρι τα 130 μέτρα, δυστυχώς δεν υπήρχε καθόλου υδροφορία. Εκεί λοιπόν που είχαμε απελπιστεί εντελώς, ξαφνικά πέφτουμε μέσα σε ένα ρήγμα όπως λέμε, χάνονται τα νερά σε ένα ρήγμα από το νερό που κυκλοφορεί για να ανεβάζει τα μπάζα όπως λέμε, αυτά που κόβει το γεωτρύπανο. Οπότε σε εκείνη τη φάση προφανώς μέσω αυτού του ρήγματος επικοινώνησε η νέα προσανόριξη γεώτρηση με την παλιά. Μάλιστα. Το σαπούνι λοιπόν αυτό είναι το σαπούνι που χρησιμοποιείται σε αυτή τη μέθοδο, την πιο μοντέρνα θα πω, μέθοδο ανόρυξης της γεώτρησης. Είναι ένα σαπούνι, ένα κλασικό σαπουνάκι απορρυπαντικό, το οποίο το χρησιμοποιούμε είτε στη φάση της ανόρυξης, είτε στη φάση αφού έχουμε κάνει τη γεώτρηση με την κλασική μέθοδο της κανονικής κυκλοφορίας, όπως λέμε, με το λάκκο, με τον μπετονίτη κτλ. Για να ξεπλένουμε τον μπετονίτη από τη γεώτρηση, έτσι ώστε να καθαρίσει η γεώτρηση και να τη δώσουμε προς χρήση. Και έτσι λοιπόν το σαπούνι αυτό πέρασε και στην παλιά γεώτρηση. Πέρασε στην παλιά. Το οποίο έχει την ιδιότητα ότι όσο περισσότερη πίεση έχει, τόσο περισσότερο αφρίζει. Μάλιστα. Πέρασε λοιπόν αυτό το σαπούνι και ενώ θυμάμαι ήταν η ώρα γύρω σε 6,5 ώρα το απόγευμα, που είπαμε εντάξει αφού είμαστε σε καλό δρόμο, άρα θα βρούμε, θα πέσουμε μέσα και σε άλλα ρήγματα, άρα θα έχουμε υδροφορία, και έφυγαν ο γεωτρυπανιστής για να πάει να φέρει επιπλέον εξοπλισμό από την έδρα του που είναι εκτός Καστοριάς. Λοιπόν, γύρω στις 7 παρά, δηλαδή δεν πέρασε ούτε ένα 20 λεπτό, δεν είχα προλάβει να φτάσω στο σπίτι μου, με πήρε τηλέφωνο κάποιος κάτοικος της Ασπροκλησιάς, ο οποίος άνοιξε τη βρύση της αυλής της εκκλησίας και μου λέει βγάζει σαπούνι. Κατευθείαν λόγω εμπειρίας κατάλαβα ότι προφανώς αυτό, να ξέρετε,
Συμβαίνει πολύ τακτικά. Φαντάζομαι δεν υπήρχε κανένας άνθρωπος από αυτό το πράγμα. Ορίστε. Φαντάζομαι δεν υπήρχε κανένας άνθρωπος από αυτό το όχι πράγμα. Όχι, και να πιει δεν έχει κανένα θέμα. Α, ναι. Σαπούλι σας λέω. Λοιπόν, να, και καταρχήν τώρα μιλάμε για να καταλάβουμε γιατί μεγέθη μιλάμε. Το σαπούνι αυτό χρησιμοποιείται από μία δεξαμενή στην οποία ρίχνουμε ένα λίτρο σαπουνιού σε έναν τόνο νερού και το διάλειμμα αυτό πηγαίνει με μία παροχή της τάξεως των 100 γραμμαρίων μέσα μαζί με τον αέρα με τον οποίο τρυπάμε στη γεώτρηση. Μιλάμε για απειροελάχιστη ποσότητα, απλά σας είπα με την ιδιότητα αυτό με όσο βρίσκει το νερό και χτυπιέται αφρίζει πάρα πολύ. Και λέω τώρα, κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί όταν το ΙΓΜΕ, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, έκανε μία ερευνητική γεώτρηση στην περιοχή της Νέας Λεύκης, που σήμερα χρησιμοποιείται από ό,τι ξέρω από τη ΔΕΙΑΚ ως υδρευτική γεώτρηση για την ενίσχυση του συστήματος ίδρυυσης της πόλης Καστοριάς ή στο Μανιάκι, δεν ξέρω αν δεν κάνω λάθος, και επειδή ακριβώς επικοινωνούν τα πετρώματα με τις πηγές της Νέας Λεύκης που είναι το κεντρικό αντιλιοστάσιο της πόλης του Άργους, είχε γεμίσει όλο το αντιλιοστάσιο και όλες οι δεξαμενές του Άργους με τέτοιο σαπούνι, αλλά μιλάμε σε πολύ μεγάλη ποσότητα, αυτά έγιναν περίπου το 99 αν θυμάμαι καλά. Και απορούσαν όλοι τότε που βρέθηκε αυτό το σαπούνι, γιατί ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την περιοχή. Τότε εφαρμόζονταν για πρώτη φορά αυτή η μέθοδος εδώ στην περιοχή. Το λέω αυτό για να πω ότι δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Βέβαια κατευθείαν με το που με ειδοποίησαν, κατάλαβα τι έγινε, ανέβηκαν τα συνεργεία επάνω των υδραυλικών, κάναμε κένωση του δικτύου, πλήθηκαν οι δεξαμενές, να καταλάβετε οι δεξαμενές, στις δεξαμενές δεν υπήρχε καθόλου, δεν φαινόταν. Λοιπόν, δεν φαινόταν. Μάλιστα. Ναι, βέβαια, δεν πρέπει να απορρίψουν γιατί... Με την πίεση ξαναβγαίνει, αυτό καταλαβαίνω. Όχι, όταν πλήθηκε και μετά δεν έβγαινε τίποτα. Τα υπολείμματα που έμειναν, δώσαμε εντολή, περάσαμε ένα-ένα όλα τα σπίτια να αφήσουν τις βρύσεις τους ανοιχτές έτσι ώστε το καινούργιο νερό που ρίξαμε μέσα να το ξεπλένει. Μοιράσαμε εμφιαλωμένα νερά σε όλα τα σπίτια και το θέμα ήταν για 4 ώρες. Γιατί στις 3.30 ώρα το πρωί που έφυγα τελευταίος από εκεί, πλέον το δίκτυο είχε αποκατασταθεί και ήταν όλα, λειτουργούσαν πάλι κανονικότατα. Και να πω και κάτι, δεν ήταν πρωτόγνωρο, γιατί την προηγούμενη ημέρα ο δρόμος που καταλήγει από την περιοχή που ήταν η γεώτρηση, κοντά δηλαδή στη δεξαμενή προς το χωριό, δεξιά όπως ήταν το χαντάκι, είχε από αυτό το σαπούνι τουλάχιστον μισό μέτρο για μια απόσταση πάνω από 100 μέτρα, το οποίο φαινόταν σαν χιόνι. Οπότε κάποιος με έναν απλό συνειρμό θα μπορούσε να καταλάβει ότι ήταν από αυτή τη διαδικασία. Τέλος πάντων, λογικό είναι να πανικοβλήθηκαν κάποιοι, αλλά βρέθηκαν κατευθείαν και οι εξηγήσεις, υπήρχε και ενημέρωση και από την πρόεδρο του χωριού. Εννοείται. Οπότε εδώ θα τέργεζε πάντως σε προσκιά σίγουρα σε μια διαφήμιση. Μη το πιείτε, λουστείτε. Θα ήταν νομίζω το ιδανικότερο για την ασπροκλησιά. Αλλά τέλος βέβαια, τέλος καλό, όλα καλά. Συνεχίστηκε η γεώτρηση πιο κάτω, βρέθηκε αρκετό νερό. Οπότε ευελπιστώ ότι έχουμε στην ουσία λύσει θα λυθεί το πρόβλημα της ασπροκλησίας με το νερό μου. Στην ουσία των πραγμάτων από εδώ και πέρα. Ναι. Τώρα θα πάμε, έγινε ήδη χθες και εκ νέου πλήση της γεώτρησης, ο καθαρισμός της. Τώρα μένει να μπει ο εξοπλισμός, να συνδεθεί με τη δεξαμενή για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το θέμα. Και βεβαίως, αν καταλαβαίνουμε πραγματικά και την αναστάτηση των κατοίκων, θα μπορούσε να συμβεί. Ήταν λογικό όμως, αλλά το κακό είναι ότι ενημερώθηκαν άμεσα. Δηλαδή, εγώ δεν πρόλαβα να φτάσω στο σπίτι μου. Δηλαδή, όσο έφτανα και μου τηλεφώνησαν ξανά, επέστρεψα και έφυγα στις 3.30 ώρα το πρωί. Λοιπόν, για να πάμε τώρα. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Όχι. Οπότε, πάμε λίγο σε κάτι που συζητήσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Τσικαλάγια. Μετά από επαφές που είχαμε με ανθρώπους από τον πρώην Δήμο Ιώνα Δραγούμη με τον αγροτικό γιατρό. Ναι. Και το πρόβλημα που παρουσιάζεται με τις συνταγογραφήσεις. Είπε κάποια πράγματα βεβαίως
ο κύριος Τζικαλάγιας, απευθυνόμενος και προς τους γιατρούς του κέντρου υγείας, να πράξουν αυτό που πρέπει, δηλαδή να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήδη εδώ και κανένα μήνα, ίσως και λίγο περισσότερο, όταν τέθηκε σε αναστολή ο αγροτικός γιατρός που εξυπηρετούσε τα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Ιωάννα Δραγούμη. Κινητοποιηθήκαμε άμεσα σε επικοινωνία και με το Κέντρο Υγείας αλλά και με την Τρίτη, είπε, με τον υποδιοικητή, τον κύριο Χρήστογλου. Μέσα σε μία εβδομάδα συμφωνήσαμε, βρέθηκε ένας γιατρός αγροτικός από το Κέντρο Υγείας Καστοριάς, ο οποίος όμως πηγαίνει δυστυχώς μόνο μία φορά την εβδομάδα, αυτό μας την εβδομάδα, ο οποίος δεν και μπορεί εκ να... των πραγμάτων δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όλων αυτών των όγκων του συνταγών. Για να καταλάβουμε ακριβώς τη διαφορά, ο προηγούμενος νομίζω πήγαινε 2 ή 3 φορές την εβδομάδα. Ο προηγούμενος πήγαινε κάθε μέρα, πήγαινε 5 ημέρες. 5 μέρες, δηλαδή. Δεν μπορεί να βγει γιατί ήταν αποκλειστικά μια... και μόνο ο γιατρός του Ιωάννα Δραγούμη. Ναι. Βέβαια, σε όλη αυτή τη διαδικασία συνδράμει ο Δήμος πάρα πολύ με την υποδομή του βοήθεια στο σπίτι, να πηγαίνουν τα παιδιά από το βοήθεια στο σπίτι, να παίρνουν, να συλλέγουν όλα αυτά τα βιβλία, να πηγαίνουν στο Βογατσικό που πηγαίνει σε ένα σημείο, αυτή την ημέρα για να μην χάνουμε χρόνο έτσι ώστε να είμαστε πιο αποδοτικοί. Με την Άιλη δεν γίνεται τίποτα, έτσι δεν μπορείτε να βοηθήσετε με την Άιλη κάπως. Προσπαθήσαμε και με την Άιλη. Βέβαια εκεί δυστυχώς το πρόβλημα γιγαντώθηκε όταν και κάποιοι κάτοικοι του Ιωάννα Δραγούμη πήγαιναν οι ίδιοι στο κέντρο υγεία του Άργους και αρνούνταν να τους εξυπηρετήσουν, κάτι όμως το οποίο, για το οποίο είχε δοθεί εντελώς διαφορετική οδηγία από την Τρίτη, είπε, και μάλιστα πριν μισή ώρα ξαναεπιχεινώνησα με τον υποδιοικητή και μου είπε ό,τι είπαμε ισχύει. Και μάλιστα με πάρα πολύ μεγάλη παράκληση δεσμεύτηκε ότι θα φροντίσει άμεσα να υπάρχει και δεύτερη ημέρα του αγροτικού γιατρού στη Δημοτική Ενότητα του Ιωάννα Δραγούμη, και παράλληλα όσοι θα πηγαίνουν στο Κέντρο Υγείας να εξυπηρετούνται και από εκεί, έτσι ώστε να μπορούμε να μετριάσουμε, χωρίς όμως, η αίσθησή μου είναι, για να μην τρέφουμε ψευδεστήσεις, ότι θα λύσουμε οριστικά το πρόβλημα αυτό. Με τον κύριο Μαγαλιό επικοινωνήσατε, ή να πάρουμε και εμείς τον κύριο Μαγαλιό να δούμε τι συμβαίνει με αυτό. Επικοινώνησα, εντάξει, μου λέει έχουμε και εμείς πάρα πολύ δουλειά. Τέλος πάντων, δεν μπορώ εγώ να αποφασίζω για κάτι που θα πρέπει να θεωρείται κατά την άποψή μου αυτονόητο, όταν μάλιστα να θεωρήσουμε δεδομένο ότι ήδη ο Δήμος έχει συνδράμει με τα μέγιστα στο κέντρο υγείας χωρίς να έχει καμία υποχρέωση, είτε λέγεται αυτό απολύμανση κάθε φορά που θα υπάρχει μια προσβολή από κάποιο ύποπτο κρούσμα, σπέβδει ο Δήμος του Άργους οριστικό ότι ώρα και είναι αυτή, είτε είναι πρωί, είτε μεσημέρι, είτε βράδυ, είτε μεσάνυχτα, να κάνει γενική απολύμανση. Αυτό σημαίνει, πέρα από την υπόλοιπη διαδικασία, σημαίνει και ένα κόστος το οποίο το επιβαρύνεται ο Δήμος χωρίς να έχει υποχρέωση. Το κάνουμε όμως γιατί το θεωρούμε ηθική μας υποχρέωση, ότι όταν βρισκόμαστε σε μία κοινωνία, όλοι πρέπει να συμβάλλουμε στην μέγιστη εξυπηρέτηση του πολίτη, του συνδημότη μας. Ναι. Αυτό κάνουμε από την πλευρά μας και θεωρούσαμε αυτονόητο ότι θα γινόταν και από το Κέντρο Υγείας. Ας ελπίσουμε μετά την όχληση και από την Τρίτη, είπε, ότι αυτό το πράγμα θα διορθωθεί από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Και ένα ακόμη θέμα, γιατί τις τελευταίες, έχουμε καιρό μάλιστα και να τα πούμε, μας έκανε εντύπωση ένα θέμα με την καθαριότητα εκεί και με τους κάδους κομποστοποίησης, πώς λέγονται ακριβώς, οι κάδοι που έχουν μπει στα χωριά. Οι μη βυθιζόμενοι. Όχι, όχι, δεν είναι κομποστοποίηση. Αυτοί οι κάδοι είναι κάδοι ανακύκλωσης για χαρτί και πλαστικό. Οι οποίοι ως ονόπου θα μπουν σε λειτουργία. Μάλιστα. Είναι κάδοι ανακύκλωσης. Μάλιστα. Είναι μόνο στα χωριά, είναι και μέσα στην πόλη του Άργους, στα επιλεγμένα σημεία όπου βλέπουμε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ποσότητα ανακυκλώσιμων υλικών. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, να μπορέσουμε να μειώσουμε τα δρομολόγια του απορριμματοφόρου που συλλέγει τα υλικά της ανακύκλωσης, γιατί η κάδη αυτή είναι περίπου 3.500 λίτρων, ενώ η κλασική κάδη ανακύκλωση είναι 660. Και δηλαδή πάμε... είναι περίπου 6 φορές παραπάνω. Και πάμε τώρα και στους βιολογικούς, που είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Τι έγινε εδώ? Είναι η Κόμπακ Βιολογική, είναι ένα έργο συμπληρωματικό στην ουσία της εγκατάστασης της μονάδας επεξεργασίας λιμάτων της πόλης του Άργους Οριστικού, και είναι κατ' ουσίαν 5
μίνι βιολογικοί καθαρισμοί που έχουν όμως ακριβώς την ίδια τεχνοτροπία, την ίδια φιλοσοφία και ακριβώς τον ίδιο εξοπλισμό σε μικρότερο βαθμό με τον μεγάλο βιολογικό καθαρισμό που είναι της πόλης του Άργους Οριστικού και αφορά στην επεξεργασία λιμάτων των περισσότερων οικισμών του Δήμου Άργους Οριστικού που θα καταλήγουν σε αυτούς. Έχει γίνει μια χωροθέτηση με βάση το πώς ήταν πιο εύκολα να οδηγηθούν τα λίμματα με δίκτυα και αντιλιοστάσια. Έτσι λοιπόν είναι... όταν θα ολοκληρωθεί και αυτό το έργο, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης με έναν προϋπολογισμό 4.300.000 ευρώ, περιλαμβάνει μέσα και τις μονάδες επεξεργασίας και τα αντιλιοστάσια και τα δίκτυα, ακόμη και τη δαπάνη που απαιτείται για τη ΔΕΗ για να πάμε τα δίκτυα ρεύματος μέχρι εκεί για να λειτουργούν αυτοί οι compact βιολογικοί, οι οποίοι εδώ κατ' επέκταση να πούμε θα έχουν μέσα στο γενικότερο πλάνο τον συμψηφισμό ενέργειας από το φωτοβολταϊκό αλλά και από την υδροστρόβιλο όταν με το καλό εγκατασταθεί και λειτουργήσει, για να έχουμε και τη μείωση του κόστους λειτουργίας, άρα κατ' επέκταση και τη μείωση των δημοτικών τελών. Να πω εδώ ότι είναι ένα έργο πιλωτικό. Είναι ένα έργο το οποίο βάσει της εθνικής αλλά και ενωσιακής νομοθεσίας δεν προβλέπεται για αυτούς τους οικισμούς, γιατί είναι οικισμοί λεγόμενοι δέλτα κατηγορίας, είναι κάτω από 2.000 κατοίκους, ενώ η νομοθεσία αυτή τη στιγμή προβλέπει υποχρέωση για οικισμούς γάμα κατηγορίας από 2.000 δηλαδή έως 10.000 και πάνω, εννοείται η α και η δέλτα ήδη έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί. Άρα είμαστε ακόμη και σε αυτό το κομμάτι, είμαστε νομίζω αρκετά μπροστά. Μάλιστα. Τώρα, τέθηκε και ένα θέμα μέσα στην εβδομάδα από τους ανθρώπους και φίλους μας εκεί στο Νόστιμο για το μουσείο. Μάλιστα, είναι και από τα ωραιότερα πράγματα που μπορεί να δει κάποιος στην Καστοριά. Μας έχουν πει λοιπόν ότι εδώ και αρκετό καιρό, αρκετούς μήνες, δεν λειτουργεί, γιατί μάλλον δεν υπάρχει το προσωπικό πια εκεί για να μένει το μουσείο ανοιχτό. Τι έχει συμβεί με το Νόστιμο, και ήταν και μια περίοδος τώρα που ήρθαν και αρκετοί αυτό το τρίμερο του Όχι, της 28ης, που ίσως να ήθελαν να πάνε, πήγαν και δεν μπόρεσαν να το δουν. Κοιτάξτε να δείτε. Ποτέ δεν ήμουν της άποψης ότι πάμε να λειτουργήσουμε κάτι εντελώς ευκαιριακά. Που δυστυχώς το μουσείο αυτό, όποτε και αν λειτουργούσε, λειτουργούσε ευκαιριακά, ναι, με κάποιον ξεναγό, ο οποίος στην ουσία ήταν μέλος ενός πολιτιστικού συλλόγου. Δυστυχώς μέσα από την εθελοντική βάση, δηλαδή, λειτουργούσε εκεί το μουσείο. Φυσικά. 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 Είχε γίνει και μία προσπάθεια πριν... αρκετά χρόνια, αν θυμάμαι καλά, πριν 5-6 χρόνια, είχα ασχοληθεί και εγώ προσωπικά μαζί με δύο συναδέλφους που έχουν καταγωγή από την Μυτιλίνη και εμπλέκονται εκεί με το μουσείο. Έχουν το ίδιο βεβαίως θέμα. Ακριβώς. Ναι. Και κάναμε ένα βιντεάκι, διαμορφώσαμε εκεί μια αίθουσα προβολής, να βοηθήσουμε εκεί και την τοπική κοινωνία. Είχε γίνει και ένα... υποτυπώδες κυλικείο στον ίδιο χώρο, το οποίο όμως στην πορεία έκλεισε, γιατί δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι κάτι βιώσιμο. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν το έχουμε ξεχάσει, σαφώς και είναι ένα κομμάτι, ένας πολύ καλός τουριστικός προορισμός. Είχαμε ετοιμάσει μια μελέτη για να την υποβάλουμε στο Leader και αφορούσε κυρίως το γεωπάρκο της Ασπροκλησιάς, δηλαδή έναν περιπατητικό διάδρομο για να μπορεί ο επισκέπτης να δει την περιοχή στην οποία βρέθηκαν τα απολυθωμένα στοιχεία, η απολυθωμένη κορμή, η οποία εκτίθενται στο μουσείο του Νοστίμου μαζί με τα απολυθώματα. Δυστυχώς δεν περπάτησε αυτή η ιστορία. Ευελπιστούμε. Κατά τη γνώμη σας, πώς μπορεί να λειτουργήσει, δηλαδή σε ποια για να λειτουργήσει μπορείς. Πρέπει να υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Δυστυχώς μέσα της διαδικασίας, είτε των οχτάμινων της κοινοφυλούς, βάλαμε δύο φορές. Θα μπορούσατε να λίγο να το δείτε. Όχι, δεν έκανε κανένας αίτηση. Γιατί ως ξεναγός θα πρέπει να έχει κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις. Δυστυχώς υπάρχει ένα έλλειμμα στην περιοχή. Έχει γίνει μια κίνηση από κάποια παιδιά που έχουν παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια ως επισκέπτες βουνού. Προσπαθούμε και μέσω αυτών να δούμε με κάποια επιπλέον ενημέρωση αν θα μπορούσαμε να καταφέρουμε
κάτι τέτοιο ώστε να έχουμε κάποιον μόνιμο υπάλληλο ως ξεναγό εκεί. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε αφήσει να πω την αλήθεια, αλλά δυστυχώς όμως σε τόσο δύσκολες εποχές όταν υπάρχει μια γενικότερη λειψανδρία από το κομμάτι του προσωπικού, τόσο διοικητικού όσο και εργατοτεχνικού, που δεν μπορείς να καλύψεις ούτε καν την καθημερινότητα. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, αλλά εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι απόλυτα ρεαλιστική προσέγγιση και απόλυτα αληθινή. Αλλά απ' την άλλη, ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό και δεν πρόκειται να μείνει για να πάει στις καλένδες. Πάντως και ο θελοντισμός εννοείται ότι έχει και αυτός κάποια όρια, δηλαδή και εκεί οι άνθρωποι, αν εθελοντικά το λειτουργούσαν τόσα χρόνια, πόσο να αντέξουν. Και ειδικά σε εποχές δύσκολες που συνήθως τον εθελοντισμό τον κάνουμε όταν είμαστε και ψυχικά εντάξει, γιατί έχουμε λύσει και τα υπόλοιπα προβλήματα. Όταν έχουμε προβλήματα επιβίωσης, όπως αντιλαμβάνεστε, και η γενικότερη ψυχολογία του ανθρώπου δεν είναι στην καλύτερη φάση για να προσφέρει εθελοντικά. Σωστά, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο που πρέπει να το βλέπει ο κάθε ένας που έρχεται σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή πάντα σαφώς η πρόταση είναι πάτε και στο μουσείο στο νόστιμο. Σαφώς, και γι' αυτό είχε γίνει και η μελέτη να είναι πακέτο, δηλαδή κάποιος επισκέπτης να πάει πρώτα στο γεωπάρκο και μετά να καταλήξει αυτά που είδε στην in situ, όπως λέμε, θέση, στη θέση δηλαδή εκεί που βρέθηκαν τα πολυθώματα, να τα δει μετά στο μουσείο, να παρακολουθήσει την 20-λεπτή ξενάγηση στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, που έχει εν συντομία το πώς έγινε η γένεση της γης και πώς δημιουργήθηκαν τα πολυθώματα αυτά με όλες τις αναταράξεις του φλοιού κτλ. Και τελικά να δουν όλα τα εκθέματα στις συγκεκριμένες θέσεις τους, στα συγκεκριμένα στην έκθεση που υπάρχει με το συγκεκριμένο φωτισμό, και λέγοντάς τους τις λεπτομέρειες από εκεί και πέρα από τον αρμόδιο υπάλληλο ή εθελοντή ο οποίος είναι καταρτισμένος. Λοιπόν, ελπίζω πραγματικά να λειτουργήσει σύντομα με κάποιον τρόπο, είτε σε εθελοντική βάση ή να βρεθεί τρόπος μέσα από τα οχτάμενα να υπάρχει ένας άνθρωπος τουλάχιστον τις μέρες που μπορεί να υπάρχει τουριστικό ενδιαφέρον και εκείνη στην Καστοριά. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν είναι μόνο τις ημέρες. Γι' αυτό λέω ότι ευκαιριακά δεν πας να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Γιατί τις ευκαιρίες τις δημιουργείς εσύ. Γιατί όταν έχεις κάποιον ο οποίος είναι σταθερά εκεί και κάποιος άλλος επισκέπτης που θα έρθει σε κάποιο ανύποπτο χρόνο που δεν είναι τριήμερο, θα μπορεί να το βάλει στο πρόγραμμά του για να το επισκεφθεί. Και ο ένας φέρνει τον άλλον. Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλημέρα, να είστε καλά. Την καλημέρα μου και εσάς και σε όλους τους ακροατές. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.